Θα περάσουμε στα πιο δικά μας χωράφια, στην παιδαγωγική. Η ενίσχυση της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών στην εκπαίδευση. Η κυρία Δημητριάδη, κυρία Πουλάδου και η κυρία Τσαπράζη κάνουν μία παρουσίαση του συγκεκριμένου παιδαγωγικού θέματος. Εσύ τα αλλάζει, εντάξει. Και έχω τα χαρτάκια μου. Καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε η Πουλάβη Μαρία, Τσαπράζη Ανδρονίκη. Καλησπέρα. Έχουμε αποφοιτήσει από το ΤΕΙ Αθήνας από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής. Εργαζόμαστε ως παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας και το δικό μας ενδιαφέρον έχει κεντρήσει η φιλοσοφία της παιδαγωγικής του Ρέτζιο Εμίλια. Το Ρέτζιο Εμίλια είναι μια πόλη που βρίσκεται στη Βόρεια Ιταλία, στην περιοχή της Εμίλια Ρωμάνα, και σύμφωνα με την απογραφή του 2014 αριθμεί περίπου 72.000 κατοίκους. Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ιταλοί κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα κατάλοιπα που είχε αφήσει πίσω του ο πόλεμος. Τότε οι κάτοικοι του χωριού Βίλα Τσέλα θεώρησαν επιτακτική την ανάγκη να δημιουργήσουν σχολεία για να φροντίζουν για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Έτσι, άνδρες και γυναίκες εθελοντικά άρχισαν να χτίζουν σχολεία χρησιμοποιώντας τούβλα που έβρισκαν από τα γκρεμισμένα σπίτια και πουλώντας τάγκ. Αυτό το επιτυχημένο εγχείρημα έδωσε και το έναυσμα στο Δήμο του Ρέτζιο Εμίλια να χρηματοδοτήσει μία αντίστοιχη προσπάθεια, με αποτέλεσμα το 1963 να δημιουργηθούν τα πρώτα σχολεία για μικρά παιδιά. Μία από τις πιο σπουδαίες προσωπικότητες του Ρέτζιο Εμίλια που θεωρείται πατέρας είναι ο Λόρις Μαλαγκούτσι. Ο ίδιος ήταν δάσκαλος, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ίδρυση αυτών των σχολείων και δημιούργησε και ο ίδιος ένα κέντρο ψυχικής υγείας για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ο Λόρις Μαλαγκούτσι θεωρεί ότι πίσω από τη φιλοσοφία του Ρέτζιο Εμίλια απαιτείται συνεχής έρευνα με τα παιδιά, διάλογος και επανεξέταση των προτινόμενων ιδεών τους ως αναπόσπαστο κομμάτι της παιδαγωγικής πράξης. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ο στόχος του Ρέτζιο είναι να δημιουργήσει ένα σχολείο ευγενικό, ταυτόχρονα δραστήριο, εφευρετικό, ζωντανό και επικοινωνιακό, ενώ ο στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός χώρου έρευνας, μάθησης, αναστοχασμού και συνεχούς αλληλεπίδρασης. Το σύστημα του Ρέτζιο μπορεί να περιγραφεί ως ένα σύνολο σχολείων, όπου οι κοινωνικές, συναισθηματικές, ηθικές και νοητικές δυνατότητες κάθε παιδιού καλλιεργούνται και καθοδηγούνται με συγκεκριμένο τρόπο. Στη φιλοσοφία του Ρέτζιο, το παιδί αποτελεί τον πυρήνα, είναι μοναδικό όν και πρωταγωνιστής της ανάπτυξής του. Δεν λειτουργεί ως παθητικός δέκτης, αλλά αντίθετα συνδημιουργός της γνώσης. Εκτός από ανάγκες, έχει και δικαιώματα και είναι αυτό που θεμελιώνει τη γνώση. Η θεμελίωση της γνώσης επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασης με τα υπόλοιπα άτομα, όπου το παιδί λειτουργεί στην ομάδα ως ερευνητής, παρατηρεί, ρωτάει για αυτά που βλέπει, καταγράφει, υποθέτει και οδηγείται σε συμπεράσματα. Ως κοινωνικό όν, συμμετέχει σε μικρές και σε μεγάλες ομάδες και οι δάσκαλοι είναι αυτοί που ενθαρρύνουν τα παιδιά να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να ασκούν κριτική το ένα παιδί στο άλλο, χωρίς ωστόσο το καθένα να χάνει τη μοναδικότητά του. Στα σχολεία του Ρέτζιο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της ομάδας, γι' αυτό και τα παιδιά δουλεύουν σε μικρές και σε μεγάλες ομάδες αντίστοιχα. Πιστεύετε ότι έτσι το παιδί αναπτύσσει καλύτερα την αίσθηση του εαυτού του και της οντότητάς του και ταυτόχρονα αισθάνεται ως ένα σύνολο μιας ομάδας, αλλά και ως μια μεμονωμένη οντότητα που όμως μπορεί να βρει το χαρακτήρα του μέσα σε αυτό. Οι δάσκαλοι μέσα στις ομάδες ενθαρρύνουν τα παιδιά να συζητούν, να διαφωνούν, να κάνουν κριτική στη σκέψη των άλλων και να επιλύουν τα προβλήματά τους. Στα σχολεία του Ρέτζιο, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ονομάζονται παιδιά με ειδικά δικαιώματα. Δίνεται μια προτεραιότητα εισαγωγής στο σχολείο στα παιδιά αυτά. Να σημειώθει ότι δεν υπάρχει κάποια παιδαγωγός με ειδική κατάρτιση για τα παιδιά αυτά. Είναι η ίδια παιδαγωγός που είναι και για τα υπόλοιπα, ούτε χρησιμοποιείται κάποιο ειδικό παιδαγωγικό υλικό. Αντίθετα, προτείνονται κάποιες δραστηριότητες και κάποια υλικά, τα οποία είναι προσαρμοσμένα για τα παιδιά αυτά.
Ο ρόλος του δασκάλου. Να τονίσουμε ότι στη φιλοσοφία του Ρέτζιο δεν χρησιμοποιείται η λέξη παιδαγωγός, αλλά χρησιμοποιείται η λέξη δάσκαλος. Ο κύριος ρόλος του δασκάλου είναι στο κυρίως να προκαλεί τα παιδιά μέσα από τη μάθηση και αυτά που τους προτείνει και να είναι κυρίως σαν αρρωγός και υποστηρικτής στη μάθησή τους. Δεν θέλει να δίνει έτοιμες λύσεις, αλλά προσπαθεί συνεχώς να βρίσκει αφορμές ώστε να ιντρικάρει τα παιδιά και να τα προκαλεί εντός εισαγωγικών, ώστε να ανακαλύψουν αυτά μόνα τους τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να μαθαίνουν και τι ακριβώς θέλουν να μάθουν. Πολύ σημαντικό στη φιλοσοφία του Ρέτζιο είναι το περιβάλλον. Δεν θεωρείται άψυχο, θεωρείται ως ένας εξίσου έμψυχος εκπαιδευτικός, όπου έχει ένα πολύ βασικό ρόλο στη διαδικασία της παιδαγωγικής πράξης. Για το λόγο αυτό δεν είναι και καθόλου στατικό, υφίσταται συνεχώς αλλαγές τόσο από τους δασκάλους όσο και από τα παιδιά, τα οποία προτείνουν διάφορες ιδέες και λύσεις. Και σε όλα τα σχολεία του Ρέτζιο, οι τάξεις, αλλά ακόμα και οι εξωτερικοί χώροι, είναι διαμορφωμένοι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, ώστε να αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία του Ρέτζιο, αλλά και να προωθούν συνεχώς τη μάθηση, μαζί με τα παιδιά, να βρίσκεται δηλαδή σε μια συνεχή αλληλεπίδραση. Η έρευνά μας πραγματοποιήθηκε σε 2 ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς της Αττικής, σε 32 παιδιά ηλικίας 3,5 έως 4,5 ετών και σε 20 παιδιά ηλικίας 17 μηνών έως 2,5 ετών. Η βασική ερευνητική μας μέθοδος, αυτή που επιλέξαμε δηλαδή, ήταν η έρευνα δράση λόγω της πιο ευέλικτης δομής που είχε και τα μεθοδολογικά εργαλεία μας ήταν η στατική φωτογραφία και ο διάλογος. Σκοπός της έρευνάς μας είναι να εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εισάγουμε τη φιλοσοφία του Ρέτζιο Εμίλια στον παιδικό σταθμό και στόχοι μας είναι να προτείνουμε δράσεις που εισάγουν τη φιλοσοφία του Ρέτζιο και να αξιολογήσουμε τον τρόπο που ανταποκρίνονται σε αυτές παιδιά διαφορετικών ηλικιών. Η πρώτη δράση που βλέπετε πίσω είναι οι Μαργαρίτες, η οποία δημιουργήθηκε με αφορμή το παιχνίδι στον κήπο, όπου τα παιδιά συνέλεξαν τις Μαργαρίτες και στη συνέχεια πήγαμε στο φωτεινό τραπέζι, ο γνωστό και ως light table, το οποίο είναι πολύ βασικό στοιχείο στα σχολεία του Ρέτζιο. Τοποθέτησαν πάνω τις Μαργαρίτες, είναι παιδιά ηλικίας 4 ετών, τις παρατήρησαν, τις μύρισαν, είδαν πώς είναι και στη συνέχεια πήγαν το μεγεθυντικό φακό και τις παρατήρησαν ακόμα καλύτερα, βλέποντας λεπτομέρειες, τα φύλλα, τα πέταλα. Και αργότερα τις προσπάθησαν να τις αποτυπώσουν όπως μπορούσε το καθένα και όπως ήθελε φυσικά σε ένα χαρτί με το πινέλο. Το παιχνίδι με την αυτοκόλλητη ταινία πραγματοποιήθηκε σε παιδιά ηλικίας 3,5 έως 4,5 ετών στον εσωτερικό χώρο της τάξης. Είχαμε τοποθετήσει στα παράθυρα αυτοκόλλητη ταινία, είναι η ταινία που ντύνουμε τα βιβλία. Και δώσαμε στα παιδιά διάφορα υλικά όπως γλωσσοπίεστρα, διάφορα πομπών, κουμπιά και χάντρες. Τα παιδιά αρχικά πειραματίστηκαν με τα υλικά, έφτιαξαν διαφορετικά σχήματα και πράγματα που βλέπουν στην καθημερινή τους ζωή όπως λουλούδια, σπίτια, ήλιο. Και στη συνέχεια παρατήρησαν και ανακάλυψαν ότι τα υλικά που είχαν μεγαλύτερο βάρος όπως ήταν οι χάντρες, δεν μπορούσαν να κολλήσουν στην ταινία και έπεφταν κάτω. Αυτό τους προκάλεσε το ενδιαφέρον. Άρχισαν να συζητάνε μεταξύ τους και να κάνουν δοκιμές, βάζοντας τα υλικά που ήταν πιο ελαφριά, όπως τα γλωσσοπίεστρα, σχηματίζοντας με αυτά διάφορα αντικείμενα, ενώ αντίθετα οι χάντρες που ήταν πιο βαριές και έπεφταν κάτω, δεν τους προκάλεσαν τόσο πολύ το ενδιαφέρον και δεν έφτιαξαν κάποια σχήματα με αυτές. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε με αφορμή ένα βιβλίο που είχε φέρει ένα παιδί εκείνη τη μέρα, το οποίο το βλέπετε εδώ ήταν το νερό. Έτσι λοιπόν πήραμε παγωθήκες, τις γεμίσαμε με νερό, βάλαμε και χρώμα ζαχαροπλαστική, είτε για να μοιάζει μπλε με τη θάλασσα, είτε και άλλα χρώματα που πρότειναν μετά τα παιδιά. Τα παιδιά είναι ηλικίες 3,5-4 ετών. Η δράση έγινε μέσα στον χώρο της τάξης. Αφού λοιπόν βάλαμε το νερό στις παγωθήκες, την τοποθετήσαμε στην κατάψυξη και μετά από κάποια ώρα μαζί με τα παιδιά τις βγάλαμε και παρατήρησαν ότι δεν ήταν όπως ήταν πριν που ήταν στην κατάψυξη. Οπότε είδανε τις δύο μορφές του νερού και κυρίως τη μετατροπή από την υγρή στη στερή, όπου αργότερα συζητήσαμε γι' αυτό και είπαμε πώς έγινε. Μία ακόμη δράση που πραγματοποιήθηκε με τα παιδιά ηλικίας 3,5 έως 4,5 ετών ήταν η ζωγραφική με τα πινέλα της φύσης. Όταν είχαμε βγει στον κήπο, τα παιδιά μάζεψαν διάφορα υλικά, όπως ξύλα, φύλλα, διάφορες βελόνες από τα πεύκα. Και στη συνέχεια δημιουργήσαμε τα πινέλα της φύσης που ήταν τελείως διαφορετικά από τα πινέλα με τα οποία συνήθιζαν να ζωγραφίζουν. Τα παιδιά σε αυτή τη δραστηριότητα πειραματίστηκαν με τα χρώματα.
παρατήρησαν τους σχηματισμούς που άφηναν στο χαρτί τα διάφορα υλικά και συνεργάστηκαν για να φτιάξουν μαζί ένα τελικό έργο. Η διαδρομή αυτή στήθηκε στον χώρο του κήπου, όπου υπήρχαν ήδη αυτά τα ξύλινα μεγάλα τούβλα. Τα παιδιά ξεκίνησαν απλά να τα τοποθετούν σε διάφορους σχηματισμούς, είτε ευθεία είτε κάνανε ζιγ-ζακ, και προσπάθησαν να πειραματιστούν. Δηλαδή, ανέβαιναν πάνω, άνοιγαν τα χέρια τους, προσπαθούσαν να καταλάβουν αν θα πέσουν, αν θα ισορροπήσουν. Και γενικότερα πειραματίστηκαν αρκετή ώρα με αυτό. Τα παιδιά είναι ηλικίες 3,5-4 ετών. Το project για τους δεινόσαυρους προέκυψε από έναν πλαστικό δεινόσαυρο που έφερνε καθημερινά ο Στέλιος στην τάξη και προκαλούσε το ενδιαφέρον των υπόλοιπων παιδιών. Αρχικά γεννήθηκαν κάποιες ερωτήσεις στα παιδιά για τους δεινόσαυρους και έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτό το project. Αρχικά καταγράψαμε τις γνώσεις που είχαν τα παιδιά και όλα όσα ήθελαν να μάθουν και έτσι δημιουργήσαμε το αραχνογράφημα. Στη συνέχεια, προκειμένου να δώσουμε απάντηση σε κάποια από τα ερωτήματα των παιδιών, διαβάσαμε στα βιβλία της βιβλιοθήκης μας και ζητήσαμε και από τους γονείς να μας φέρουν διάφορα βιβλία για τους δεινόσαυρους, έτσι ώστε να τους κάνουμε και εκείνους να έχουν πιο ενεργό ρόλο στο παιδαγωγικό έργο. Τα παιδιά ανακάλυψαν μέσα από τα βιβλία ότι οι δεινόσαυροι γεννιούνται από αυγά και έτσι φτιάξαμε μαζί τα αυγά δεινοσαύρων χρησιμοποιώντας νερό το οποίο το παγώσαμε και βάλαμε μέσα πλαστικούς δεινόσαυρους. Στη συνέχεια τα παιδιά παρακολούθησαν ένα βίντεο για τη ζωή των δεινόσαυρων, ανακάλυψαν πού ζουν, τι τρώνε και έπειτα έγιναν παλαιοντολόγοι ψάχνοντας τα οστά των δεινοσαύρων τα οποία είχαν κρυφτεί κάτω από το χώμα. Στη συνέχεια, τα παιδιά μέτρησαν την πατούσα του τυρανόσαυρου χρησιμοποιώντας τουβλάκια και μαρκαδόρους και δημιούργησαν τα τυπώματα δεινοσαύρων από πλαστικούς δεινόσαυρους και πυλό. Σε αυτή τη δραστηριότητα παρατήρησαν τα παιδιά ότι κάθε δεινόσαυρος είχε το δικό του ίχνος. Άλλοι δεινόσαυροι είχαν πιο μεγάλα τυπώματα, άλλοι είχαν πιο μικρά και έτσι έκαναν και σύγκριση μεγεθών. Στη συνέχεια, κάθε παιδί κατασκεύασε το δικό του δεινόσαυρο, χρησιμοποιώντας μπογιές, χάρτινα πιάτα και διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά. Και στην τελική φάση του project καταγράψαμε τις γνώσεις που τελικά απέκτησαν τα παιδιά για τους δεινόσαυρους και στη συνέχεια παρουσιάσαμε όλο το project στους γονείς, δείχνοντας φωτογραφίες από τη διάρκεια του, έτσι ώστε να συμμετέχουν και εκείνοι στη ζωή της τάξης. Η ταξινόμηση αυτή προέκυψε από ένα παιδί που είχε φέρει τα κοχύλια που είχε συλλέξει το προηγούμενο καλοκαίρι μαζί με τη μαμά του στην παραλία. Τα έφερε λοιπόν, τα άφησε μπροστά στο χαλί για να τα δουν και οι φίλοι του. Τα έπιασαν λοιπόν τα παιδιά, τα κοιτούσαν, τα παρατηρούσαν. Έλεγαν ότι κάποια είναι πιο μεγάλα, κάποια είναι πιο μικρά. Και έτσι αποφασίσαμε να τα ταξινομήσουμε. Δηλαδή άρχισαν να βάζουν τα πιο μεγάλα από εδώ, τα πιο μικρά από εκεί και στη συνέχεια τα κολλήσαμε κιόλας πάνω σε ένα χαρτί. Οπότε για να δουν και τη διαφορά πιο διακριτά. Η δρόμη από ξύλο είναι μια δραστηριότητα που έγινε σε παιδιά 17 μηνών έως 2,5 ετών. Ήταν μια δραστηριότητα που προέκυψε από τα παιδιά, καθώς τους άρεσε πάρα πολύ να παίζουν με τα αυτοκίνητα, ωστόσο δεν είχαν κάποιο δρόμο. Έτσι πήραμε τα κομμάτια ξύλου και άσπρη μπογιά, κατασκευάσαμε τους δρόμους για τα αυτοκίνητα και στη συνέχεια όλα τα παιδιά μαζί έφτιαξαν διάφορους σχηματισμούς τους οποίους θα ακολουθούσαν τα αυτοκίνητά τους. Ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένα που είχαν φτιάξει κάτι δικό τους και τους άρεσε η όλη η διαδικασία γιατί ήταν κάτι τελείως διαφορετικό για αυτά. Εδώ είμαστε στο χώρο της αυλής. Τα παιδιά πήραμε τη μεγάλη λεκάνη, τη γεμίσαμε νερό και έβαλαν μέσα διάφορα ζώα και έπαιξαν συμβολικό παιχνίδι με αυτά. Προσπαθούσαν δηλαδή να αναπαριστήσουν τους ήχους, διάφορες κινήσεις, μιλούσαν το ένα με το άλλο, τα έκαναν μπάνιο και άλλα πολλά. Το παιχνίδι με το αερόστατο πραγματοποιήθηκε στο χώρο της αυλής. Στα παιδιά της ηλικίας 17 μηνών έως 2,5 ετών είναι πολύ έντονο το στοιχείο της κίνησης. Οπότε με το αερόστατο είχαν τη δυνατότητα να κάνουν μεγάλες κινήσεις, να σηκώσουν τα χέρια ψηλά και να δουν ότι το αερόστατο πήγαινε προς τα πάνω, να κατεβάσουν τα χέρια και να δουν ότι το αερόστατο σταματάει κάτω στο έδαφος. Άλλα παιδιά
σήκωναν το αερόστατο και τα υπόλοιπα έμπαιναν από κάτω και έτσι εργάστηκαν ομαδικά για να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες κινήσεις που θα βοηθούσαν στο παιχνίδι τους. Αυτό το μπισκοτογλυκό, όπως ονομάστηκε τελικά, δημιουργήθηκε με αφορμή τα γενέθλια ενός παιδιού εκείνη τη μέρα στην τάξη και με τη συμμετοχή της οικογένειας, διότι η μητέρα παρήχε τα υλικά για τη δημιουργία του. Τα παιδιά λοιπόν ανέλαβαν διάφορες αρμοδιότητες, άλλα ας πούμε είχαν τη συνταγή μπροστά και τη διάβαζαν, την οποία είχαμε φτιάξει με εικόνες. Άλλα παιδιά έπαιρναν ποτήρια, κουτάλια και έφτιαξαν τις δοσολογίες, άλλα χρησιμοποιούσαν το μίξερ και άλλα μηχανήματα τέτοια. Το φτιάξανε λοιπόν, το βάλανε συνέχεια στο ψυγείο για να παγώσει και στη συνέχεια γεύτηκαν αυτό που είχαν φτιάξει, το οποίο τους άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν μια δική τους δημιουργία και ήταν και αρκετά χαρούμενοι γιατί είχαν φτιάξει κάτι στο φίλο τους που είχε τα γενέθλιά του εκείνη την ημέρα. Μία μέρα που είχε βρέξει στο νεροχύτη της κουζίνας στην αυλή, είχε δημιουργηθεί μία μικρή λιμνούλα. Τα παιδιά έδειχναν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για γενικά ό,τι είχε να κάνει με νερό, οπότε αμέσως παρατήρησαν αυτή την αλλαγή στον κήπο. Άρχισαν να ρίχνουν μέσα στο νερό κουκουνάρια, διάφορα ξύλα, πευκοβελόνες που έβρισκαν στον κήπο, έπαιρναν ξύλα και άρχισαν να ανακατεύουν το νερό και έτσι πειραματίστηκαν με τα υλικά αυτά. Στη συνέχεια άρχισαν να ρίχνουν μέσα στο νερό άμμο και να ανακαλύπτουν ότι το νερό είχε πάρει μια διαφορετική μορφή και ένα διαφορετικό χρώμα. Έτσι ανακάλυψαν ότι όταν μέσα στο νερό ρίχνουμε άμμο ή χώμα, δημιουργείται η λάσπη. Μέσα από τις δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν, βγάλαμε τα εξής συμπεράσματα. Τα παιδιά έμαθαν να συζητούν και να επιλύουν προβλήματα μεταξύ τους. Μπόρεσαν να συνεργαστούν τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες ομάδες. Κατανόησαν το ρυθμό των άλλων παιδιών. Χρησιμοποίησαν νέα υλικά και πειραματίστηκαν με αυτά όπως σε δράσεις που είδαμε πριν. Ανέλαβαν πρωτοβουλίες όπως παράδειγμα στο μπισκοτογλυκό. Έμαθαν να εκφράζουν τις ιδέες τους και τα ενδιαφέροντά τους. Κάποιες προτάσεις που θα θέλαμε να κάνουμε σχετικά με την έρευνά μας είναι να γίνεται επιμόρφωση των παιδαγωγών σχετικά με τη φιλοσοφία του Ρέτζιο Εμίλια και να αντιληφθούν τη διαφορετικότητα αυτής της φιλοσοφίας, να προσπαθήσουν οι παιδαγωγοί να εφαρμόζουν στοιχεία από τη φιλοσοφία του Ρέτζιο Εμίλια στα πλαίσια του παιδικού σταθμού και να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα. Και οι δάσκαλοι, οι παιδαγωγοί, να παρακινούν τα παιδιά να συνεργάζονται μεταξύ τους, να αλληλεπιδρούν, να λειτουργούν αυτόνομα και να είναι εκείνοι αυτοί που θα τα βοηθούν σε όλη τους τη μέρα στον παιδικό σταθμό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.